Παρακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα τηλεόρασης σε πλήρη συντονισμό υπηρεσίες της περιφέρειας για την όσο δυνατόν καλύτερη λειτουργία φέτος του χιονοδρομικού κέντρου του Φαρακρού. Σημαντικά προβλήματα δημιούργησε σε Καβάλα και Δράμα η χθεσινή χαλαζόπτωση. Κλείνει το τελευταίο φουγάρο στο Βόρειο Εύρο, λέει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Παυλίδης. Σε χαμηλά ποσοστά η κίνηση στα ξενοδοχεία της Θράκης. Σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική πολιτική του Δήμου της Καβάλας προγραμματίζει η νέα δήμαρχος. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Σε φάση συντονισμού βρίσκονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σχετικά με τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακλού. Μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση Δράμας, ο νέος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Παυλίδης σημειώνει πως το θέμα απασχόλησε και την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακλού επανήλθε για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο έτσι ώστε να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο, δηλαδή 2014 προς 2015. Είναι σημαντικό το να λειτουργήσει και να διατηρηθεί. Ταυτόχρονα, όπως σας είχα πει και πριν λίγες μέρες, είναι σε εξέλιξη σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να νομιμοποιηθούν όλες οι επιμέρους εγκαταστάσεις. Πρέπει να λυθούν τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν εκεί και προς αυτή την κατεύθυνση ήδη έχω μιλήσει και με τον κύριο Πατακάκη και με τον κύριο Ξανθόπουλο, να υπάρξει προετοιμασία για την πλήρη νομιμοποίηση των πάντων, να μην έχουμε κανένα απολύτως πλέον πρόβλημα, και μετά την λειτουργία του να έχουμε το νέο master plan για να περάσουμε σε ένα χιονοδρομικό κέντρο που όλοι φιλοδοξούμε να έχουμε στην περιοχή, να είναι ισχυρό, ανταγωνιστικό και να προσελκύει επισκέπτες και να μην αφήνει κανέναν να φύγει προς άλλες περιοχές. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Κρατάμε μικρό καλάθι, θα δουλέψουμε με σοβαρότητα, με σταθερά βήματα και με συνέπεια για να το πετύχουμε. Είναι ένα από τα πολλά σημεία τα οποία θέλουμε να συνθέσουν την αναπτυξιακή τουριστική μας ταυτότητα στο να καταστούμε και ένας τουριστικός προορισμός αριστείας στην Ευρώπη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε η χθεσινή χαλαζόπτωση που έπληξε τις περιοχές της Δράμας και της Καβάλας. Για μία ακόμη φορά οι αγρότες επλήγησαν και κυρίως καλλιέργειες με βαμβάκι, ηλιόσπορο και καλαμπόκι. Ζημιές σε Καβάλα και Δράμα προκάλεσε η νεροποντή που έπληξε το βράδυ τις δύο πρώτες πρωινές ώρες τις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη Δράμα, η ισχυρή βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη χαλαζόπτωση που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλές περιοχές του κέντρου, ενώ με πολύ μεγάλη δυσκολία γινόταν κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισκέπτονται πληγήσεις από το χαλάζι αγροτικές περιοχές, ώστε να διαπιστωθεί από κοντά το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν. Ναι, είχαμε όπως προτού κάμποσε καιρό ξανά ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες χαλαζοπτώσεις, δυνατούς ανέμους και μεγάλες βροχές. Οι καταστροφές που έγιναν και έπληξε την περιοχή μας είναι τεράστιες στο μέγεθος της πρώτης χαλαζόπτωσης, και αυτό που συμβαίνει σήμερα και στην κοινωνία, ειδικά στους αγρότες, είναι η μεγάλη αγωνία που έχουν για τις μεγάλες καταστροφές, και το θέμα που τίθεται πλέον είναι θέμα επιδίωξης. Όλα τα προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται σήμερα στην περιοχή μας, τόσο τα καλαμπόκια, ο ηλιόσπορος, ειδικά στον Ηλίανθο, τα έχει ξαπλώσει με αποτέλεσμα τώρα αυτά να αρχίσουν να σαπίζουν, διότι δεν θα πάρουν να οριμάσουν. Τα καλαμπόκια συνέχισε πάλι καταστροφικές ζημιές πάνω στη φούντα που ήταν και να βγάζουν τα καλαμπόκια τη ρόγα. Και γενικότερα είχαμε τεράστιες καταστροφές. Σε μεγάλη απόγνωση είναι η περιοχή της Δράμας.
και ιδιαίτερα οι αγρότες για τις έντονες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν φέτος και για τις μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει στην περιοχή μας. Στην Καβάλη, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πλημμύρισαν πολλά φρεάτια, ενώ υπήρχαν και πτώσεις δέντρων μέσα στο κέντρο της πόλης. Λόγω της βροχόπτωσης, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ορισμένες συνοικίες της πόλης. Επίσης, το ferry boat που χθες το βράδυ εκτελούσε το τελευταίο δρομολόγιο στην ακτοπλοϊκή γραμμή πρίνου Θάσου Καβάλας, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και την καταιγίδα που επικρατούσε, παρέμεινε για 30 λεπτά εκτός λιμανιού, περιμένοντας να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα στους επιβαίνοντες σε αυτό. Το συντονισμό των δράσεων έτσι ώστε να υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφέλη από το κλείσιμο του εργοστασίου Ζάχαρη στην Ορεστιάδα, επισημαίνει με δηλώσεις του στην Αλφα Τηλεόραση ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Παυλίδης, ο οποίος μάλιστα υπογραμμίζει πως ουσιαστικά έκλεισε η τελευταία παραγωγική μονάδα στην βόρεια περιοχή του Εύρου. Καταρχήν πρέπει να πω ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οτιδήποτε φεύγει από την περιοχή. Κάθετη που χάνουμε είναι απώλεια για την περιφερειακή οικονομία. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο προσωπικά εκτιμώ ότι συνεισέφερε ένα ποσό 4-5 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή της Ορεστιάδας, αλλά ταυτόχρονα ήταν και η τελευταία καμινάδα στο Βόρειο Εύρο. Και ως Βόρειο Εύρο εννοούμε την περιοχή από το Δήμο Διδημοτήχου και πάνω. Και είναι μια περιοχή με χαμηλό εισόδημα, ένα εισόδημα που θα πρέπει να διορθωθεί, γιατί είναι από εκείνα τα σημεία που χτυπιάται και από τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Αυτό είναι το ένα. Διαφωνούμε και διαφωνούμε κάθετα. Όμως αιτίες και προβλήματα που ανάγονται πολλά χρόνια πίσω, στην ουσία δηλαδή είχαμε ένα χρονικό προαναγγελθέντος κλεισίματος πριν από 7-8 χρόνια, ήταν μονόδρομος αυτό που φαινόταν, σε συνδυασμό με τα κόκκινα δάνεια, με το γεγονός ότι μοναδικός πιστωτής μέτοχος είναι και πιστωτής είναι η Τράπεζα Πειραιώς, και με όλες τις επιτηρήσεις τις οποίες βιώνουμε, οδηγήθηκε στην αναστολή, όπου αναστολή σημαίνει για μένα κλείσιμο. Για μένα είναι λάθος. Είναι λάθος και για λόγους ψυχολογικούς για την περιφέρεια, ειδικότερα όμως για το Βόρειο Εύρο, μια περιοχή που είναι εντόνως διασυνοριακή. Εμπεριέχει συμβολισμούς αρνητικούς για την περιοχή και όλα αυτά θα πρέπει να διορθωθούν. Δώσαμε μια μάχη, δώσαμε σκληρή μάχη προς πολλές κατευθύνσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί οτιδήποτε. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι για όλα τα θέματα της περιφέρειας πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, όλοι μαζί μια γροθιά και όχι να υπάρχει Βαβυλωνία. Προχθές πήγαμε να διαπραγματευτούμε μαζί με τους Σεραίους για το θέμα αυτό και οι φωνές που ακούγονταν, οι απόψεις που ακούγονταν απέκλειναν προς 15 πλευρές. Αυτά πρέπει να σταματήσουν στον χώρο της περιφέρειας, εσωτερικά τουλάχιστον για μας. Εμείς θα παλέψουμε. Θα παλέψουμε για να φέρουμε αντισταθμίσματα στην περιοχή, για ό,τι χάνουμε να φέρουμε κάτι καινούριο. Και νομίζω ότι οργανωμένα θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Πρέπει να τονίσω ότι το 2017 είναι ένα κομβικό σημείο και το λάθος της σημερινής διοίκησης έγκυται στο γεγονός ότι απαξιώνει δύο βιομηχανίες, των Σερών και της Ορεστιάδας, τις μετατρέπει από εργοστάσια σε σίδερα και λαμαρίνες, γεγονός που επίσης αποτελεί ζημιά. Και το να βλέπεις τα πάντα λογιστικά μέσα σε μια οικονομία, έστω και υποκαθεστώς τρόικας και επιτήρησης, είναι λάθος. Την αναγκαιότητα λειτουργίας της μονάδας του ΟΚΑΝΑ στη Δράμα επισημαίνει με δηλώσεις του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας της ΔΗΜΑΡ, Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, μετά και το σχετικό ρεπορτάζ της Αλφα Τηλεόρασης που μπήκε μέσα στη μονάδα του ΟΚΑΝΑ. Η Αλφα Τηλεόραση πριν από λίγες μέρες κατάφερε και μπήκε στο κλειστό κτίριο του ΟΚΑΝΑ που βρίσκεται εδώ, στο νοσοκομείο της Δράμας. Το κτίριο αυτό δεν λειτουργεί παρά το γεγονός ότι είναι εξοπλισμένο. Είναι σχεδόν έτοιμο. Λείπουν κάποια πράγματα. Η ΔΗΜΑΡ από την πλευρά της, ποια είναι η θέση της και μήπως υπάρξει και κάποια ερώτηση προς την Βουλή των Ελλήνων από κάποιον βουλευτή του κόμματός για το συγκεκριμένο θέμα. Παρακολουθούμε το ζήτημα αυτό. Θεωρούμε ότι παρά το γεγονός ότι βιώνουμε τραγικές καταστάσεις οικονομικές και κοινωνικές, ότι σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες όχι απλώς δεν πρέπει να απεμπολούμε τον ανθρωπισμό μας και τις παρεμβάσεις της πολιτείας σε τέτοια φλέγοντα ζητήματα όπως είναι το ζήτημα των
ουσιών. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι το κέντρο του ΟΚΑΝΑ με κάθε τρόπο θα πρέπει να στηριχθεί και να ξεκινήσει τη λειτουργία του και στη Δράμα για να βοηθήσει οικογένειες και παιδιά και ανθρώπους γενικότερα που έχουν ανάγκη στήριξης και υποστήριξης. Άρα λοιπόν πράγματι η οργάνωση της Δράμας παρακολουθεί το ζήτημα, είμαστε σε επαφή και με την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι ώστε να πιέσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση για να ξεκινήσει τη λειτουργία με τους καλύτερους ιονούς το κέντρο του ΟΚΑΝΑ στη Δράμα. Το θέμα του λογότυπου για την εκδήλωση του Ινικού Τουρισμού απασχολεί την διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, καθώς ένας από τους στόχους που έχει θέσει είναι να αναδείξει την παραγωγή Ίνου ως πόλο έλξης επισκεπτών. Έχουμε πάρει την πολιτική απόφαση να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να αναδείξουμε τη Δράμα ως προορισμό Ινικού τουρισμού. Είναι γνωστό ότι είναι η Δράμα γνωστή, θα έλεγα, στο Πανελλήνιο και όχι μόνο για τα κρασιά της και για τα άλλα παράγωγα της Αμπέλου. Έχουμε έρθει σε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Δράμας και με την Αναψιακή Εταιρεία Δράμας, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε από φέτος σοβαρές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτό το αντικείμενο του Ινικού τουρισμού. Και στα πλαίσια αυτής της προγραμματικής σύμβασης έχουμε καλέσει τους ειδικούς να μας προτείνουν την κατασκευή, όχι, να μας προτείνουν το λογότυπο με το οποίο πλέον θα τυπλοφορούμε ή θα καλύπτουμε όλες μας τις εκδηλώσεις και όλο το διαφημιστικό υλικό, το οποίο θα είναι και επαμοιβή, έτσι. Όσοι έχουν τις δυνατότητες να συντάξουν ή να προτείνουν τον λογότυπο, ο οποίος θα συνάδει φυσικά και με τον τόπο και με το προϊόν, θα πρέπει να απευθύνονται στην ιστοσελίδα μας και στις αρμόδιες υπηρεσίες για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταγραφεί, ότι από φέτος, βέβαια, η διοίκηση τωρινή, εμείς δεν θα προλάβουμε να κάνουμε αυτήν την υλοποίηση των εκδηλώσεων, θα γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έναν από αυτούς τους μήνες. Θα έχει την αρμοδιότητα η επόμενη διοίκηση, την οποία έχουμε και αυτήν κάνει κοινωνό αυτής μας της προσπάθειας. Το χρωστούσαμε στη δραμηνή κοινωνία, το χρωστούσαμε σε αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτόν και νομίζω ότι θα καθιερωθούν αυτές οι εκδηλώσεις για τη Δράμα, έτσι ώστε η Δράμα να γίνει στο μέλλον πόλος έλξης και για αυτόν τον λόγο. Σημαντικές είναι οι δράσεις που έχει προγραμματίσει η νέα Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα στον τομέα της κοινωνικής μέρημνας, καθώς όπως τονίζει, μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση, δυστυχώς οι πολίτες που έχουν ανάγκη ακόμη και από τα πιο απλά πράγματα αυξάνονται καθημερινά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, πιστεύω, στον κοινωνικό τομέα σε ό,τι αφορά την θέρμανση των δημοτών και μιλώ για τους οικονομικά ασθενείς, έτσι. Δεν πρέπει να πεινάσει κανένας, δεν πρέπει να μείνει χωρίς φωτιά κανένας και όχι σε σημείο να βάζουμε φωτιά στα σπίτια μας καίγοντας ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας. Θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως θα βοηθήσουμε με νομικούς συμβούλους τους οικονομικά ασθενείς που έχουν ανάγκη από ένα δικηγόρο για να κάνουν τους διακανονισμούς τους με το κράτος και με τα διάφορα νομικά πρόσωπα. Από την άλλη, πρέπει να βοηθήσουμε τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, πρέπει να βοηθήσουμε τους φοιτητές, τα καβαλιωτάκια που σπουδάζουν και φτάνουν σε σημείο οι γονείς τους να διακόπτουν σπουδές γιατί δεν μπορούν πια να τα συντηρήσουν. Νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να σταθεί αρρωγός σε όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Και βέβαια υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο από την προηγούμενη διοίκηση. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθει κοντά μας στο κέντρο της Καβάλας, να είναι πιο προσιτό σε όλο τον κόσμο που έχει πρόβλημα και που είναι δικαιούχος και αν μπορούμε να το πρημοδοτήσουμε είτε εμείς σαν Δημοτική Αρχή αλλά και σαν εθελοντές όλοι οι δημότες. Δίνει ο κόσμος, να ξέρετε, δίνουν στους συμπολίτες και αυτό το πράγμα πρέπει να φανεί και να το αξιοποιήσουμε. Σε χαμηλά επίπεδα είναι η κίνηση στις ξενοδοχειακές μονάδες της Θράκης, όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Ξενοδόχων Θράκης, Απόστολος Αγκόρτσας, μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση.
αναφορικά τώρα με τις τιμές αυτές είναι σε χαμηλά σχετικά επίπεδα. Ρεγκόρτσα, πώς πάει ο τουρισμός στο τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης? Ελάχιστες βελτιώσεις έχουμε, λόγω καιρού, το πιο σημαντικό μας πρόβλημα, και λόγω πραγμάτων και δράσεων που πρέπει να έχουν γίνει από ερετούς φορείς, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πράξει αυτά που έπρεπε να πράξουν. Έχουν βελτιωθεί λίγο οι υποδομές μας όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες, στοιχείο απαραίτητο για να έχουμε Βούλγαρους τουρίστες στην περιοχή μας, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε εκκρεμότητες, όπως είναι το θέμα των πινακίδων. Τόσο για τα σημεία τα οποία μπορεί να επισκεφθεί κανείς, όσο και για τα ξενοδοχειακά καταλήμματα, στα οποία πρέπει κάποιος να έχει γνώση που θα πάει. Οι τιμές τώρα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος ο οποίος θέλει να επισκεφθεί τις παραλίες και όχι μόνο της Θράκης, στα ξενοδοχειακά καταλήμματα, σε τι επίπεδα είναι? Είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ξεκινάνε από 40 ευρώ και φτάνουν γύρω στα 60 ευρώ. Από εκεί και πέρα, οι τοπικές ταβέρνες ή τα beach bar πιστεύω ότι έχουν κρατήσει και αυτά πολύ χαμηλές τιμές, είναι γύρω από 2 έως 4 ευρώ. Ανεβρέθη χθες το απόγευμα στο δημοτικό διαμέρισμα Σιδηρονέρου Δράμας στην όχθη του ποταμού Νέστου, κάτω από τη γέφυρα των Παπάδων, το πτώμα του 85χρονου Μεδαπού, για το οποίο είχε εκδηλωθεί εξαφάνιση στις 14 Σεβδόμου του 2014. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σιδηρονέρου Δράμας. Να αλλάξουμε κλίμα. Σημαντικές είναι οι αλλαγές που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στις αγοραστικές συνήθειες των πολιτών. Όπως σημειώνει ο προσωρινός πρόεδρος της ΟΕΒΕ Ξάνθης, Γιώργος Μπατζακίδης, αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο είναι το γεγονός ότι οι αγορές τροφίμων γίνονται συνήθως στο πρώτο 15ήμερο του μήνα. Από μια εικόνα που έχουμε στην αγορά, η αγορά της Ξάνθης αυτή τη στιγμή είναι, θα μπορούσα να πω, σε μια άσχημη κατάσταση. Βέβαια, όπως και σε όλη την χώρα, η εικόνα της αγοράς δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Σύμφωνα με την επικοινωνία που έχω με διάφορους επαγγελματίες της πόλης μας, λίγο τα μαγιό που δουλέψαν αυτά λόγω σεζόν, θα έλεγα ότι τα παπούτσια, τα υποδήματα που μίλησα με κάποιους συναδέλφους, λίγο με τις εκπτώσεις κάπως κινήθηκαν λόγω της καλοκαιρινής σεζόν, αλλά ένδυση και τα λοιπά, όχι πολλά πράγματα. Τώρα όσον αφορά τα τρόφιμα, παρατηρείται το εξής φαινόμενο και μια αλλαγή των καταναλωτών. Βλέπουμε ότι το πρώτο 15ήμερο υπάρχει μια σχετική κίνηση. Δηλαδή από την ημέρα πληρωμής 27, 28, 29 του μήνα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, και για δύο εβδομάδες περίπου έχουμε κίνηση. Βλέπουμε μετά όμως στις δύο τελευταίες εβδομάδες, μέχρι να ξαναπληρωθεί ο κόσμος, βλέπουμε μια στασιμότητα στην αγορά. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την οικονομική δεσπαργία του κόσμου, όπου βλέπουμε ότι δεν έχει χρήματα στην τσέπη τους και όσο πλησιάζει δηλαδή το τέλος του μήνα, αυτό επιδεινώνεται. Είναι μια άσχημη εικόνα σε έναν ολόκληρο μήνα να δουλεύεις περίπου το μισό και το μισό να υπολειτουργείς. Υπάρχουν περιπτώσεις, έχει πέσει την αντίληψή σας, περιπτώσεις του γνωστού τευτεριού? Καλά, το τευτέρι δίνει και παίρνει τώρα και κυρίως στα τρόφιμα. Έτσι, αυτό ίσχυε από πριν. Πόσο μάλλον τώρα στην κρίση που είναι ακόμη περισσότερο. Αλλά όμως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και επαγγέλματα οι οποίοι πραγματικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έτσι, χρυσοχοΐα, δεν έχουν καθόλου δουλειά οι άνθρωποι. Λόγω της οικονομικής δυσπραγίας του κόσμου τώρα δυσκολεύονται αυτά τα επαγγέλματα. Έχουμε τα στούντιο αισθητικής. Αυτά όλα τα επαγγέλματα έχουν πληγεί. Μόνο για τα αναλλαστικά έξοδα οι καταναλωτές. Μόνο για αυτά. Η εικόνα της αγοράς δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Δεν βλέπουμε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα δε ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να φέρει μια έτσι αισιοδοξία είναι χρήμα από αλλού, χρήμα απ' έξω και όχι χρήμα ανακυκλώσιμο. Δηλαδή όλοι παίρνουν 600, 700, 500 ευρώ. Αυτά είναι τα λεφτά που παίρνει ο κόσμος. Έτσι, δεν μπορούν να δώσουν μια ανάπτυξη αυτά τα λεφτά. Άρα λοιπόν χρήμα απ' έξω, τι σημαίνει αυτό? Τουρισμός. Σημαίνει ότι να έρθει χρήμα απ' έξω ξένο, ώστε να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα αγορά. Πώς θα επιτευχθεί αυτό? Αυτό θα πρέπει οι υπεύθυνοι να το δουν, να το αναζητήσουν, να το αναλύσουν. Θέλει πάντως μια τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα έσοδα όλα τα μαγαζιά. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό πάνω στην τουριστική ανάπτυξη ως επαγγελματία του κλάδου? Βεβαίως, σαφώς. Βλέπουμε όλο και περισσότερα λεωφορεία στην Ξάνθη. Και γενικότερα στην περιοχή μας είναι πόλος έλξης τουριστών και από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία. Έχουμε πάρα πολλούς Ρώσους, Ρουμάνους, απίστευτα πολύ κόσμο. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένους τόπους προορισμού. Στοχευμένα όλα αυτά, θα πρέπει και εμείς σαν επαγγελματίες να αποκτήσουμε τουριστική παιδεία που δεν έχουμε.
Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Και μάλιστα να πούμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι χρονιά τουριστικής ανάπτυξης και θα πρέπει να πάμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, η λειτουργία της 21ης γιορτής βιβλίου διακόπτεται προσωρινά και θα είναι πάλι στον Δημοτικό Κήπο από το Σάββατο 19 Ιουλίου. Οι προγραμματισμένες για την Τετάρτη και την Πέμπτη εκδηλώσεις αναβάλλονται. Σε χαμηλά ποσοστά, για να συνεχίσουμε το δελτίο μας με τις υπόλοιπες ειδήσεις, είναι η επιχειρηματική κίνηση στην αγορά της Καβάλας. Όπως τονίζει μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελος Τσατσούλης, ο οποίος σημειώνει και τις δράσεις των επιμελητηρίων Δράμας και Καβάλας για την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μεταξύ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λογικό ότι η επιχειρηματικότητα της Καβάλας δεν μπορεί να πηγαίνει διαφορετικά από ότι πηγαίνει η επιχειρηματικότητα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Διανύουμε μία περίοδο κρίσης τα τελευταία 5 χρόνια και είναι λογικό και οι καβαλιώτες επιχειρηματίες να υποφέρουν από την έλλειψη ρευστότητος, να υποφέρουν από τις συνεχείς αλλαγές στην φορολογία, την υψηλή φορολογία την οποία έχουμε, την μείωση της κατανάλωσης, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν. Να προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες με νύχια και με δόντια, αλλά καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και δύσκολα αναστρέψιμη. Υπάρχουν από την πλευρά της πολιτείας, θεωρείτε, και κινήσεις οι οποίες κάνουν χειρότερη την ίδια κατάσταση? Μα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε από τις κινήσεις της πολιτείας. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο αθηνοκεντρικό κράτος. Είναι γεγονός ότι αρκετά προβληματάκια που έχουμε δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα. Το πρόβλημα που έχει η Ανατολική Μακεδονία, η Δράμα και η Καβάλα στην ουσία είναι το 12%, το οποίο ναι, μεν δεν είμαστε ενταγμένοι, κάνουμε προσπάθειες να ενταχθούμε, αλλά και από την άλλη πλευρά το 4% δεν το πληρωνόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένας επιχειρηματίας έχει προϋπολογίσει στο κόστος του και αυτό το έσοδο και δεν το λαμβάνει και το αποδίδει στην ουσία στον καταναλωτή, σημαίνει ότι έχει έλλειμμα ρευστότητος. Το δεύτερο είναι θέματα που αφορούν το τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι ένα παρχιωμένο τραπεζικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους. Γνωστό επίσης είναι ότι έχουμε ένα θέμα με τα δάνεια αυτά, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, και οι δύο νομοί είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Προσπαθούμε και με τον συνάδελφό μου, τον πρόεδρο του Μελτηρίου της Δράμας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ως νεότερος δίνει περισσότερη έτσι, δραστηριότητα σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε καταφέρει όμως τίποτα, με αποτέλεσμα υγιείς επιχειρήσεις να κλείνουν και επιχειρήσεις που απασχολούν και πολύ προσωπικό, αλλά και ήταν επιχειρήσεις πολλών ετών και στη Δράμα και στην Καβάλα. Το θέμα της παραχώρησης στέγης αλλά και μια σκλοπής, η οποία είχε συμβεί προ καιρού και ξεπερνούσε τα 400 ευρώ, απασχόλησαν χθες τη συνάντηση που είχαν τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία Δράμας. Το κέντρο που από την αρχή του σωματείου, η ίδρυση του σωματείου, η έδρα συνδιφορία και νομικά είναι εδώ, στο εργατικό κέντρο Δράμας. Άλλη μια φορά ευχαριστούμε το εργατικό κέντρο, τον πρόεδρο και τη διοίκηση αυτού. Σήμερα 15 του Ιούλη θα θέλαμε η διοίκηση σήμερα εδώ, συγκεντρωθήκαμε να κάνουμε το διοικητικό μας για τον μήνα τον Ιούλιο. Θέλαμε να αναφερθούμε σε τρία θέματα ημερησίας διάταξης, όπου συγκεκριμένα να ενημερώσουμε τη διοίκηση, να ενημερωθεί ο κόσμος, οι πολίτες, οι συνάνθρωποι μας, οι άνθρωποι σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας νόμου Δράμας. Πρώτο θέμα, θα ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά για την... Είναι ένα χαρμόσυνο, όπως αναφέρθηκα και πριν ημερών σε κάποια τοπικά δελτία τοπικών καναλιών εδώ στη Δράμα, ένα χαρμόσυνο γεγονός πως από την ίδρυση του Σωματείου από το 2010 και μετά από το 2011 το Σωματείο Ατόμων με αναπηρία νόμου Δράμας, όπου έφερε την σφραγίδα και συγκεκριμένη την διοίκηση την προσωρινή, και μετά που πήγαμε στις εκλογές έχουμε μια διοίκηση τριετής θητείας. Και από τότε, από το 2011 ως και σήμερα, ως και πριν ημερών, το Σωματείο Ατόμων με αναπηρία νόμου Δράμας ήταν σε ενέργειες όπου να βρει στέγαση, μιλάμε, να στεγαστεί το σωματείο αυτού. Δυστυχώς, κινηθήκαμε ανάλογα εδώ σε τοπικό επίπεδο, πρώτο και δεύτερο βαθμό από τοπικής αυτοδιοίκησης. Λόγια πολλά, αλλά στην ουσία δεν είχαμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλη κίνηση κάναμε μετά από παρότριση του στρατηγού απόστατου, στρατηγού Νίκου Τζαουσίδη, που ήταν και παλιός διοικητής εδώ στη Διεύθυνση Στρατολογίας Δράμας,
και με την ιδέα του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία ως διοίκηση προβήκαμε σε ένα έγγραφο σχετικό, μια επιστολή που στείλαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό έγινε 28 Σεπτέμβρη του 2013. Από τότε ως και σήμερα ήμασταν καθημερινώς, να πω και υπερβάλλω, σε επαφές με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ήμασταν σε ευχάριστη θέση σήμερα, είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και επίσημα βεβαίως, όπως δώσαμε στον τύπο, τραβήξαμε τις κάμερες για την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, πως το πρώην στρατολογικό γραφείο δράμας παραχωρήθηκε στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία. Εδώ θα ήθελα να διαβαστεί από την νομική μας σύμβουλο, την δικηγόρο, την κυρία Αναστασία Τζόγλου, το σχετικό έγγραφο. Και φυσικά έχουμε από μέρα σε μέρα έχουμε και τις ενέργειες, οι υπόλοιπες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά μας και από την πλευρά του Υπουργείου. Εμείς μετά, πριν από δύο μέρες, μιλήσαμε με τον στρατηγό, τον κύριο Στατιά, και με το ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού, συγκεκριμένα με τον κύριο Ψαρά, μας δίνουν το δικαίωμα να ανακοινώσουμε και επίσημα άλλη μια φορά αυτή την απόφαση. Η επιστολή από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, Τμήμα Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, πρώτο τμήμα, Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014, κοινοποιείται προς το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας Υπήρου 2, θέμα ακίνητο, πρώην στρατολογικό γραφείο δράμας, σχετικά έγγραφα τα οποία λαμβάνονται υπόψη αριθμό πρωτοκόλλου 44 18 Σεπτεμβρίου του 2013, επιστολή του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας, ΦΗ 910-42-26-32, κάθετο, σίγμα, 682, 3 Φεβρουαρίου 2014. Στη συνέχεια του ΔΕΛΤΑ σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη τόσο όμοιο όσο και τη γενικότερη πολιτική του ΥΠΕΘΑ, επιθεμάτων που έχουν σχέση με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να παραχωρηθεί κατά χρήση και για χρονική περίοδο εξαρτώμενη από την εξέλιξη της διαδικασίας αξιοποίησης του εν λόγω κτηρίου. Να περάσουμε για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στο σημείο αυτό, η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.